εγκαταστάσεις και σε άλλους χώρους όπως αρχαιολογική χώρα. Από την δική μας πλευρά, με βάση αρμοδιότητες που έχει το δικό μας και ήδη υπογράψει ο κ. Ρέπας, μια ενίσχυση 200.000 ευρώ για τους δύο Δήμους από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. Σημειώνω ότι το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας είναι αυτό που σκάφει τα κρατικά διόδια και μετά τη συμβάση παραχώρησης του 2007 είναι μόνο τα διόδια της Θεσσαλονίκης. Από τα διόδια λοιπόν της Θεσσαλονίκης 200.000 ευρώ για, για τις πρώτες επεμβάσεις σε ρόλο και χώρο. Γιατί η βασική αποκατάσταση του δικτύου είναι η υπόθεση άλλων δύο χιλιάδων που κινηθεί οι σχετικές διαδικασίες από τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους υπουργούς. Πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη μέρα ήταν εδώ τα κλιμάκια της υπηρεσίας της δικής μας, μαζί με τα στελέχη του Δήμου και της περιφέρειας, κατέγραψαν τις ζημιές. Εγώ ήδη, έχω υπογράψει την κοινή υπουργική απόφαση για το ύψος των αποζημιώσεων, και αυτή τη στιγμή τρέχει στους άλλους αρμόδιους υπουργούς να ολοκληρωθεί η κοινή υπουργική απόφαση για να μπορέσει πλέον με βάση τις αξιολογίες και τις πιστοποιήσεις να αρχίσουν οι αποζημιώσεις από όλα τα υπουργεία, είτε αυτές είναι ανακατασκευές και συντηρήσεις τιμίων, είτε είναι αποζημιώσεις αγροτικής παραγωγής, είτε είναι αποζημιώσεις προϊόντων που ήταν στις αποθήκες, είτε κεφαλαιοδομικός εξοπλισμός, επαγγελματική στέγη. Η κοινή πολιτική απόφαση τα περιλαμβάνει όλα με μια πάγια διαφορετική πολιτική της πολιτείας, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, μπορεί να αντιμετωπίσει, όπως είπα, αυτά τα έκτακτα γεγονότα. Χρειάζεται όμως σε όλα τα νησιά, σε όλη την χώρα, γιατί έχουν κακοποιήσει με κακοτεχνίες και παρεμβάσεις αρκετά το περιβάλλον και τις υποδομές. Δεν είναι λίγα τα νησιά, έχουν παζωθεί ρεύματα, έχουν επεκταθεί οικισμοί, έχουν γίνει πολλές παραβιάσεις στο περιβάλλον και όπως είπα γενικότερα η κλιματική αλλαγή με τα έντονα πλέον συχνά καιρικά φαινόμενα που έχουμε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα, καταστροφές και κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές. Συνεπώς, με τη συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Προφυλαξίας, τοπική αυτοδιοίκηση περιφέρεια, πρέπει να δουν την επανάκτηση χυμάτων, ρευμάτων, την χωροθέτηση δράσεων, για να μπορέσει και να είναι εύκολη η πρόσβαση του επενδυτή, να μην κολλάσει την γραφειοκρατία και σε κάθε εκδηλιασμό, αλλά και από την άλλη πλευρά όμως να νιώθει ασφαλής και ο επενδυτής, αλλά και ο επισκέπτης, πολύ περισσότερο βέβαια ο κάτοικος κάθε νησιού. Να θωρακίσουμε λοιπόν με τις αναγκαίες υποδομές τα νησιά μας και κάνουμε ένα μεγάλο σχέδιο, όπως είπα, που εκπονούν στην αρμόδια δημιουργία να επισπεύρουν το δικό μας κοινό. Σας ευχαριστώ. Gracias.
είναι ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στην διαδρομή στο σπίτι. Είναι εδώ τόσο το νησί που δόθηκε ο όρος του Θεάτρου. Ο παγκόσμιος σύμβουλος διοικητής, ο οποίος σήμερα παραμένει ζωντανό για την υγεία. Ως υπουργός υγείας λοιπόν θεωρώ ως υποχρέωση να πω ότι είναι υποχρέωση του κόσμου σε μια αξιοποίηση αυτής της μεγάλης κοινωνίας, της ιστορικής, της πολιτικής, της επιστημονικής κοινωνίας του νησιού, και ότι αυτή πρέπει να έρχεται στις δικές μας αναπτυξιακές μας προτεραιότητες. Πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι όντως ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, η οποία μας έχει καθιλώσει. Μας έχει καθιλώσει μια προσπάθεια να αντέξουμε αυτό το οποίο δυστυχώς υπάρχει ως οικονομική πραγματικότητα. Είναι επίσης αλήθεια όμως ότι μέσα στις δυσκολίες ο άνθρωπος πραγματικά γνωρίζει τον άνθρωπο αυτό. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει και να ξεκινήσει ξανά ένα άλλο δημιουργία και να μην αφήσει καμία ευκαιρία να πάει κομμή. Ανακαλύπτοντας μόνο τον εαυτό μας, γιατί αυτό κάνουμε στην προσοχή, βλέπουμε κάτι το οποίο δεν είχαμε ξεχάσει. Βλέπουμε πρώτα απ' όλα ποιοι είμαστε. Και το δεύτερο που βλέπουμε είναι ποιος είναι ο πλούτος μας, ο οποίος δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια παρίστανται το κανόνα της ανθρώπινης. Είναι καιρός λοιπόν σήμερα, εφόσον έχουμε συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, όλες οι δυνάμεις, οι δημιουργικές δυνάμεις, που είναι πολλές σε αυτόν τον τρόπο, να ξεκινήσουν αυτή την προσπάθεια. Η προσπάθεια πρέπει να σταθεί σε διάφορους τομείς. Πριν από λίγο, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι υπουργοί, περιγράψανε έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, δύο τομείς. Εγώ εδώ πλήθηκα από τον κύριο Κώστα σε αυτή εδώ τη διαδικασία να μιλήσω για ένα κομμάτι το οποίο καμιά φορά το προσπαθεί να το εξηγήσει πολύ λίγο τα και παίρνει ένα ράπτο λοιπόν, γιατί το θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, πρωτού πάρα στο συγκεκριμένο όμω, επιτρέψω να πάω σε κάτι πολύ λίγο που σχέση με αυτό το οποίο είναι πολύ λίγο. Για δικό μου λοιπόν, δύο γράμματα. Στη χώρα που υπάρχει που γέννησε ο Δημοκράτη, που γέννησε αυτή την ψήφη, είναι στο απόλυτο μηδέν. Δέστε άλλες χώρες που είναι δίπλα μας, αστικά στην Τουρκία, μην πάμε πιο πάνω, στη Τσεχία ή οπουδήποτε άλλο. Χώρες οι οποίες είναι σε πολύ χειρότερο επίπεδο σε διαφορά την παροχή της κρυψίας. Έχουν κάνει θαύμα. Στηρίζονται την υπόθεση της οικονομίας του πάνω στο ένα τεράστιο κεφάλαιο. Υπολογίζεται το 10% περίπου από τις χώρες που είναι στις Ευρωπαϊκές Ένωσης των ασθενών θέλουν να πάνε να νοσηλευτούν έξω από τη χώρα τους σε μονάδες οι οποίες θα συνδυαστούν με τον τουρισμό. Θα θεραπεύονται κάθε τουρισμό. Αυτά είναι στοιχεία συγκεκριμένα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο κάποια τεράστια δυνατότητα σε αυτό και μόνο το περίπτωμα. Αυτή τη χώρα αλλά και αυτού του τόπου. Όταν και εφόσον οι δυνάμεις οι οποίες ζουν από την υπόθεση συνδέσουν αυτή τη δράση. Απαιτούν μόνο σε αυτή τη δράση. Κάποια λέξη. Η υπόθεση συμμετοχής στο παραγόμενο προϊόν αναφύγουν αυτό συγκεκριμένο συγκεκριμένο δίκτυο. Βέβαια, εγώ δεν είχα εδώ να μιλήσω για αυτό το θέμα. Αλλά πήρα την ευκαιρία γιατί είμαι συμπεριλαμβανό ω Υπουργό Υγεία και έβαλα απλά αυτό το δεδομένο. Θα μιλήσω λοιπόν για το δικό μου κομμάτι, το οποίο το έχω ζήσει, το έχω βιώσει και ω αθλητής και ω καθηγητής της εκπαίδευσης και ω συμβουλευτής. Και μπαίνω λοιπόν στην υπόθεση του εκαθαρισμού. Έχει σχέση ο εκαθαρισμός με την οικονομία ή είναι απλά ένα κοινωνικό φαινόμενο που έχει διάφορες προφάσεις και μια υπόθεση στο δικαιοπολιτικό σε μια δράση. Είναι και αυτό σίγουρο. Είναι και όλα τα άλλα τα οποία πρόσφατα είδαμε ή πιθανά και άλλα να δούμε μέσα στα κοινωνικά. Πριν καταλάβω το αεροπλάνο, για όλα την εφημερίδα και έβλεπα το ύψο των κοινωνικών οφειλών των ανωνύμων εταιριών που προσφέρονται. Κυμαίνεται περίπου κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό
Δεν πιστεύω να υπάρχει καμία ανέτηση στην αλήθεια και άλλη συνεχίσει να στο παραγωγικό περίοδο. Όπως φυσικά υπάρχει και το περάσπιστο τόσο παράγωγο της αρχή εδώ τώρα στην αρχή. Μία είναι η αρχή και μία εκεί. Μόνο αυτή έχει την κάνει συγκεκριμένη για να γνωρίσουμε ποιο και άλλη συνεχίσει του αριθμού στο παραγωγικό περίοδο. Η συνεχίσει του οικονομίου. Άρα λοιπόν βλέποντα ότι υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο παράγει το αγροτικό προϊόν είναι εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Εκείνο το οποίο είναι κυρίαρχο σήμερα είναι ένα πράγμα. Η σχέση του αγροτικού οικονομικού είναι κυρίαρχη. Και αυτή δεν μπορεί να το κάνει. Απλά δεν έχουν γίνει προσπάθειες για να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα γύρω από το κομμάτι. Θέλοντα από αυτή τη διαπίστωση λοιπόν ότι υπάρχει μια τεράστια σχέση τη οικονομία και του αγροτικού, πρέπει να πάμε και στο επόμενο θέμα που λέει τι κάνουμε. Πώς εκμεταλλευόμαστε αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα γύρω μας ως δυνατότητα. Καταρχάς θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση και να πω ότι για πρώτη φορά στη χώρα, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, συγκροτείται ένας νέος θεσμικός φορέας, ο οποίος έχει μια νέα ευθύνη να παράξει πολιτικές πάνω στην υπόθεση της άμυσης και της διατροφής. Η διατροφή δεν θα τη συζητήσουμε, θα δούμε στο κομμάτι το πρώτο. Γίνεται λοιπόν μια μεγάλη κομίσιμα, μια σπουδαία κοινωνία. Είμαστε η μοναδική χώρα σήμερα μαζί με την Αγγλία. Η Ολλανδία έχει ένα αντίστοιχο προοδικό, όπου έχουμε προοδοκίσει να τάξουμε τις πολιτικές της άμυσης της διατροφής μέσα από την υπόθεση υγείας ως όπλο για την προαγωγή και την πρόσφυση. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί υπάρχει κάτι παράπονο για αυτό. Τα κόστη υγείας σήμερα είναι τεράστια, γιατί όλες οι πλειοψηφία των ασθενών, ο λόγος δηλαδή το οποίο καθαίνουμε σήμερα, οφείλεται ότι δεν τρώμε καλά και δεν κινούμαστε. Πριν από λίγο στον δρόμο, δεν πρέπει να κάνει ο γραμματέας τη Μαγική Γραφή. Και μιλάγαμε για την κληρονομιά και την παράδοση που έχετε εδώ το κλείδο. Είδαμε αρκετά χιλιόμετρα. Ο δυνατότητα. Και το ρώτησα γιατί δεν το χρησιμοποιείς εσύ. Και μου είπε, έχω δουλειές και πρέπει να τις προλάβω. Η μοναδική δουλειά που πρέπει να κάνω με αγαπητή φίλη είναι αυτή τη στιγμή η πιο σημαντική, είναι να προσθέσω τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει μεγάλη δουλειά από αυτή. Και όταν και πώς κινούμαστε συστηματικά στην ηλικία τη δουλειά μας, 30 λεπτά την ημέρα, η αποφόρμηση που προσφαλίζουμε είναι απίστευτη. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβετε όφελο στην υπόθεση υγεία, του κόστου υγεία και φυσικά και στην δυνατότητα να ζούμε με καλύτερου όρου ποιότητα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα ότι το κομμάτι που έχει να κάνει και είναι συνδεδεμένο με την οικονομία θα έχει μια άλλη συνάρτηση που έχει να κάνει με αυτό που λέμε η υπόθεση υγεία. Και αυτό είναι απόλυτα συνδεδεμένο. Το 70% λέει οι επιστήμονες και οι μελέτες θα έχει προφανάτο, θα έχει αποφευθεί από αυτές τις χρόνες που είναι παρελθόν, θα είναι μια διαβίδη, θα έχει γίνει και διαβάδα, αν το κάνετε μία ώρα και μία. Δεν θα έχει κάνει πάνω κάτι. Και μια σειρά να πρέπει. Άρα λοιπόν τι σημαίνει σε μια τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία οφείλει και πρέπει να σέβεται τους πολιτιστές, να αναπτύξει δράση, οι οποίες θα προσθέσουν και αυτό ακριβώς. Να παρέχουν δηλαδή την υπόθεση της άμυσης ως ένα μέσο για την προαγωγή της πλειοψηφίας. Σε αυτό ερχόμαστε εμείς εδώ λοιπόν, ως το Δημοτικό Σχολείο για πρώτη φορά, ερχόμαστε να οδηγήσουμε και να δραματοποιήσουμε πολιτικές και να πούμε τι πρέπει να γίνει και με ποιο τρόπο. Άρα λοιπόν εκείνο που πρέπει να κάνουμε καταρχά ένα, να διαμορφώσουμε αθλητική συνείδηση. Που σημαίνει τι, ότι παίρνουμε τη συνείδηση που πρέπει να γίνει μια σειρά από δράσεις, πρέπει να δώσουμε και τη δυνατότητα να δημιουργηθούν υποδομές και να καθένας από εμάς δίπλα στο σπίτι του να μπορεί να κάνει αυτό που επιθυμεί. Ή αν όχι δίπλα στο σπίτι του, να πάει σε έναν άλλο χώρο όπου υπάρχει ένα συγκεκριμένο παιδικό πεδίο για να ασκήσει μια δραστηριότητα. Στον δρόμο πάλι έχουμε ένα σωστό λίγο που δεν μπορεί. Στο αριστερό μου χέρι συνάντησε ένα γήπεδο που είχε ένα τείχο. Τι δεν είμαστε εγκρεμίσοντα. Εκεί πέρα λοιπόν θα μπορούσε να γίνει ένα σπουδαίο πνευματικό πεδίο άμυσης, όπου μέσα στην πόλη ο κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει μια
κρίση. Αλλά δεν την κάνει μόνο του ίδιου στην κρίση. Θα την έχει και επισκέπτη. Και τουλάχιστον το πιο κομμάτι είναι το καλοκαίρι το νησί, είναι τα 4 φορές μεγαλύτερο πληθυσμιακά. Άρα λοιπόν σκεφτείτε τον επισκέπτη ότι πέρα από τη θάλασσα το οποίο καλά του δίνουμε, του δίνουμε και την δραστηριότητα. Να μπορεί δηλαδή με την οικογένειά του να πάει να κάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Παρέχει λοιπόν μια υπόθεση πολύ σημαντική για να αγαπήσει αυτό το νησί και να μην σκεφτεί μόνο με τον ίδιο τη θάλασσα. Αλλά να σκεφτεί και τον υδρότα του, τον κόπο του, τη στιγμή που θα ζήσει σε έναν αγώνα και να πάει πέρα. Καθόμαστε αυτήν την πολύ το Γιάννη Παπαδιώτη, γιατί μου αρέσει να σκέφτονται βάθο των κομμάτων υποδομών και επίση τι σκέφτηκα και από την πρόσφατη θέμα του τουρισμού. Σκέφτηκα και λέω, γιατί να μην μπορεί αυτή η χώρα όταν απευθύνεται ο παγκόσμιο πολίτη, ο πλέον τουρίστα, να μπορεί ο οργανώνα να πει ότι εδώ δεν υπάρχει μόνο το ίδιο σκάνδαλο, αλλά να βαθμίσει ότι θα υπάρχουν οργανωμένα τα πατήματα που σε αυτού του χώρου και να μπορεί να έχει και αυτέ τι παροχέ τη κρίση. Τι πιστεύετε, θα ανακαιρίσουμε αυτό ή όχι. Εγώ λέω ότι θα ανακαιρίσουμε πάρα πολύ. Είναι τεράστια τα πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει και είναι βασικό να πάμε σε μια πολιτική που περνάει πάντα μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχει να κάνει με τη δημιουργία χώρων πολύ συγκεκριμένων που θα αναβαθμίζουν την ποιότητά του και παράλληλα θα δίνουν δυνατότητα στον επισκέπτη να αποκομίσει και μια σειρά από άλλες εκδόσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Ακόμα σε αυτό το κομμάτι που μας ενδιαφέρει, είπαμε λοιπόν ότι έχουμε μια χώρα και έναν τρόπο που έχει αλλάξει την εποχή και πάρα πολύ ρόλο. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αλλά έπρεπε να δούμε λίγο μια γενικότερη κατεύθυνση, γιατί είναι που είπε εδώ ο φίλος μου, ο συνάδελφος μου, ότι δεν θα τα αναγνωρίσω. Μ' αρέσει να μιλάω σύντομα και πολύ σύντομα. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα δεδομένα για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε εδώ στο νησί. 220 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο επιθυμούν να εργαστούν σε κάποια δραστηριότητα και έχουν μέσα τους. Για σκεφτείτε το νούμερο. 220 εκατομμύρια. Είναι απίστευτο. Που σημαίνει λοιπόν ότι εδώ πέρα πρέπει να πάμε στη διαδικασία της εξελίξης. Να αποφασίσουμε στους καθόλου επιτέλους αυτό το οποίο υπάρχει ως φυσική κληρονομιά, αυτό που μπορεί να συνδεθεί με την δράση, ότι πρέπει να αναδειχθεί. Γιατί να αναδειχθεί, γιατί υπάρχουν επιτέλους που είναι έκφραση, πάντα έτσι να αρέσει το βιβλίο, υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια ζώων εδώ. Και πρέπει να αναδειχθούν σήμερα για να επαναστάσει, αλλά πρέπει να εκατοστούν τα μέσα από εκεί. Εμείς δεν μπορούμε να αναδειχθούμε σε αυτού του παγκόσμιου πολίτε και αυτού του αυτού τη χώρα. Θα πείτε όχι για να μην είναι η θάλασσα. Κουράζεται να το είναι η θάλασσα. Θα πείτε για να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένες δράσεις. Μου αρέσει να το κάνω αρκετά την ιστορία και επιτρέψτε μου να παράσω κάποιες σελίδες από εδώ μπροστά στο έργο και να πω για το λόγο σας. Κάτι που δεν αναγνωρίζετε. Σαφώς δεν μπορούμε να πούμε ότι η λύση είναι μια μέρα. Λέω ότι η τρίσκη για τον σοφή προσοχήνα και ο κύριο κατέφυγαν στην κόρη. Αφού νικήθηκαν από του θεού. Και στη μεγάλη μάχη των θεών και των τιτάνων. Υποτίθεται ότι ο Ηρακλής έμεινε στην κόρη για λίγο αφού εκπλήρωσε του 12 άνθρωπου. Το πλοίο του είχε χτιστεί στον δρόμο τη επιστροφή του και κατάφερε να κολυμπήσει την κόρη όπω συναντήθηκε με τον προηγούμενο προσωπικό αμαργόρα με τον οποίο αγνοήθηκε για πολλές ώρες. Στη συνέχεια αναζήτησε καταφύγιο στα βουνά του κόσμου από το βασιλιά Ευρύπη. Να το σημειώσω ότι το παιδί που πρέπει να αναπτύξει το πειλασία, το λίγο, πάρει, αρέσει, τα πάντα. Στην Πράγα, σε ένα μήνα από τώρα, θα μαζευτούν 120.000
μια αντρολή. Ξέρετε τι θα κάνουμε. Απλά κάποιος που έχει την παγινή ιδέα να κάνει έναν δρόμο, ένα παραπέρα δρόμο. Δεν είναι συνδεδεμένο με την ιστορία. Δεν είναι συνδεδεμένο με τον πολιτισμό. Δεν είναι συνδεδεμένο με τίποτα. Κάποιος που έχει την ιδέα και 120.000 επισκέπτες θα πάνε για τέτοιο. Κάποιοι είναι γυμνείς, οι μισοί είναι απ' έξω. Ξέρετε τι σημαίνει για την οικονομία της Πράγας. Πόση Πράγα δηλαδή μας έχει κάνει την οικονομία του ίσως. Μου ρώτα στο Δούναβι, πουλάει γράψεις πολύ συγκεκριμένες. Και επειδή στην Ελλάδα έχουμε ένα παράδειγμα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πρόσφατα γίνανε γνώσεις όλοι του πιαστικού παραπανήλου.